όταν ξεκίνησα εγώ την φωτογραφία και το βίντεο πριν 4 χρόνια, νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Κι όμως, 4 χρόνια μετά, νομίζω ότι θα ήθελα να μοιραστώ tips που θα ήθελα να ξέρω όταν ξεκίνησα τη φωτογραφία. Χαίρετε! Είμαι σίγουρος ότι έχετε δει βίντεο του τύπου 5 things I wish I knew when I started YouTube, ξέρω εγώ. Αυτό το βίντεο θα μοιάζει με αυτά. Δεν είναι πράγματα που θα ήθελα να ξέρω, είναι πράγματα που θα ήθελα να μου έχουν πει όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι. Πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να μάθεις άμα ξεκίνησες και θέλεις να ασχοληθείς με το βίντεο και τη φωτογραφία είναι ότι χρειάζεσαι μια κάμερα. Δεν με ενδιαφέρει ακριβώς τι κάμερα θα πάρεις, μπορεί να είναι μια mirrorless, μπορεί να είναι μια DSLR, αλλά σίγουρα πρέπει να αρχίσεις να μπαίνεις στο χώρο της φωτογραφίας και του βίντεο με μια κάμερα. Πρέπει να μάθεις να λειτουργείς το manual mode της κάμεράς σου και πρέπει να φύγεις από αυτό το αλφα που είναι εκεί πάνω στη ροδέλα σου. Λέγοντας αυτό, κάνω το όταν ακούγεται πολύ λάθος να το χρησιμοποιείς. Το είναι λίγο κάπως να το χρησιμοποιεί ένας επαγγελματίας φωτογράφος, αλλά έχει κάποιες αυτόματες ρυθμίσεις ή κάμερα που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν. Για παράδειγμα, άμα μπορούσες να βάλεις αυτόματο το ISO ή αυτόματο το F και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξέρεις πώς να τη λειτουργήσεις το manual. Γιατί άμα δεν ξέρεις πώς να τη λειτουργήσεις το manual, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι κάνεις και στο αυτόματο. Προσωπικά πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα φύγεις από το auto, τόσο πιο γρήγορα θα μπεις και στην νοοτροπία του να κάνεις μια φωτογράφηση ή να κάνεις ένα βίντεο. Δεύτερο τι που θα με βόλευε να ήξερα όταν ξεκινούσα είναι ότι προσοχή στο post-production. Είτε αυτό είναι Photoshop, είτε αυτό είναι DaVinci και χρωματισμός και editing, προσοχή στο πώς χειρίζεστε αυτά τα εργαλεία. Μην κρασάρετε στο 100 το slider του Dehaze ή το slider του Texture ή το slider του Clarity, γιατί αυτό θα χαλάσει το αποτέλεσμά σας. Είναι κάτι που οι περισσότεροι όταν μπαίνουν στο χώρο, ειδικά στο Lightroom και το βλέπουν αυτό το slider και τι κάνει, ενθουσιάζονται και απλά το πηγαίνουν στο 70. Το έχω κάνει και εγώ, το έχεις κάνει και εσύ που δεν είσαι αρχάριος αλλά βλέπεις αυτό το βίντεο και είναι σίγουρα κακό. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί πολλές φορές χαλάει ένα ωραίο κλικ, ένα κακό post. Οπότε, σοβαρή συμβουλή, προσοχή στο post σας. Αφού έχουμε βγάλει όμως τη φωτογραφία, αφού έχουμε κάνει το Photoshop μας, εκεί πάμε στο να δείξουμε τη φωτογραφία. Δείχνοντας τη φωτογραφία, τις περισσότερες φορές θα δεχτούμε μια κριτική. Άμα είναι η μαμά μας, θα μας πει πολύ ωραία φωτογραφία που έβγαλες, Νικόλα, like. Άμα είναι όμως ο φίλος μας που ξέρει φωτογραφία και δεν φοβάται να μας πει την αλήθεια, θα σου πει σκατά. Δεν έχεις κάνει καλή δουλειά, πρόσεχε, έχεις κάνει πολλά λάθος πράγματα, δεν το κάνουμε έτσι. Αυτό εμείς πρέπει να τα ακούσουμε, να πούμε ok, έχεις δίκιο, ή δείξε μου πώς το κάνω, ή θα βρω πώς το κάνω και εξελισσόμαστε μέσα από αυτό. Παρέα με αυτό το tip πάει και το ότι πρέπει να έχουμε την αυτογνωσία και να αποδεχτούμε ότι ό,τι θα κάνουμε στην αρχή θα είναι χάλια και όσο προχωράς θα γίνεις καλύτερος. Άμα φτάσεις σε σημείο που 4 χρόνια μετά δεις τις πρώτες φωτογραφίες και πεις ωραία αυτή η φωτογραφία, την είχα κάνει τέλεια τότε, σημαίνει ότι δεν έχεις εξελιχθεί καθόλου εδώ και 4 χρόνια και κάνεις ακόμα τις ίδιες που έκανες πριν 4 χρόνια. Που ήσουν νέος όμως τότε και συγχωρώντουσαν τα λάθη. Τώρα είσαι 4 χρόνια εμπειρίας, άρα πρέπει κάτι να κάνεις καλύτερα. Ένα κομμάτι που θα ήθελα να δώσω ειδικά στους νέους φωτογράφους που είναι τώρα 15-16 χρονών και θέλουν να ασχοληθούν με τη φωτογραφία στο μέλλον τους. Ξέρω ότι ο Peter McKinnon είναι top αυτή τη στιγμή στα charts και στα trends. Okay, μην βλέπεις μόνο Peter McKinnon. Ξέρω ότι η Unboxholics είναι top αυτή τη στιγμή. Μην βλέπεις μόνο Αλέξανδρο Καρπά. Όσο καλή και όσες δουλειές και να έχουν κάνει αυτοί, δεν σου περνάνε τα σωστά ερεθίσματα. Ίσως λένε κάποια σωστά πράγματα, αλλά τις πιο πολλές φορές λένε
λάθος πράγματα. Πιο πολλές φορές είναι trends που αυτοί οι ίδιοι μπορεί και να μην ακολουθήσουν ή τα ακολούθησαν, τα έκαναν οι ίδιοι trends με αποτέλεσμα να έχουν παραγίνει στη σκηνή. Okay. Οπότε, όταν θα δεις τον Peter McKinnon να διαφημίσει ένα πορτοκαλί φως, μην πας να πάρεις αυτό το πορτοκαλί φως επειδή το πρότεινε ο Peter McKinnon. Okay. Ψάξου, δες κάποιους λίγο πιο underground YouTubers, underground εννοώντας όχι hood, εννοώ ότι δεν έχουν τόσα views, δεν έχουν τόσα subscribers, δεν είναι τόσο γνωστοί. Εκεί θα μάθεις κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για το πώς δουλεύει ένας φωτογράφος και ένας κινηματογραφιστής βιντεάς κτλ. Τελευταίο tip είναι κάτι που γενικά το προτείνω σε όσους έχουν ήδη μπει λίγο στην οτροπία και σε αυτούς που, θέλουν λίγο να αρχίσουν να δουλεύουν και να βγάζουν και ένα κάτι της. Παιδιά, πρέπει να δουλέψεις τα αρκετά τζάμπα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας σε κάποιον για να τον πεις ξέρεις τι θέλω 50 ευρώ για να σου κάνω ένα βίντεο κλιπ όταν δεν έχεις κάνει κανένα βίντεο κλιπ. Γιατί αυτός θα πληρώσει ουσιαστικά 50 ευρώ για να πειραματιστείς εσύ. Και δεν είναι σωστό γιατί εκεί δεν κάνεις δουλειά, κάνεις πείραμα. Το ξέρω είναι λίγο δύσκολο να πεις θα δουλέψω τζάμπα γιατί ουσιαστικά σπαταλάς χρόνο, ο χρόνος είναι χρήμα και εσύ σπαταλάς χρόνο χωρίς να πληρώνεσαι. Είναι λίγο παράδοξο το ότι πρέπει να δουλέψεις τζάμπα για να κάνεις κάτι. Αλλά όσο ταλέντο και να έχεις, ένας που έχει κάνει 1000 βίντεο σε σχέση με εσένα που έχεις κάνει 3 βίντεο για τα Χριστούγεννα της οικογένειά σου θα πληρωθεί παραπάνω από σένα γιατί έχει πιο πολύ εμπειρία από σένα και αυτό είναι μετράει. Οπότε πάνε σε ένα φίλο σου που κάνει μέτριο trap, πες τον να φίλε εγώ κάνω μέτρια βίντεο, να κάνουμε κάτι με αυτά τα δύο, να συνεργαστούμε λίγο και να κάνουμε ένα μέτριο πείραμα και για σένα και για μένα και βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι. Θα κάνετε 5-6 τέτοια κλιπάκια και από εκεί και πέρα θα μπορείτε να πείτε ξέρεις τι, έχω μάθει κάποια πράγματα, ίσως τώρα να αρχίσω να πάρνω ένα 20-άρικο, ένα 30-άρικο, ένα 50-άρικο και να κάνω κάποια βίντεο πιο επαγγελματικά. Μόνο έτσι όμως θα φτάσετε σε σημείο να σας εμπιστεύονται οι άλλοι τα λεφτά τους για να τους κάνετε δουλειά. Αυτά ήταν τα tips που έχω να δώσω εγώ γενικά σε όσους ξεκινάνε τώρα. Είναι tips 4 χρόνων, είμαι σίγουρος ότι σε άλλα 3 χρόνια θα έρθω και θα πω okay, καλά ήταν αυτά που είπα τότε, αλλά πάρε άλλα 5 tips που είχαν πιο πολύ σημασία στο να γίνω αυτός που θα είμαι σε 3 χρόνια ή ελπίζω να είμαι σε 3 χρόνια που θα σας βοηθήσουν να έρθετε και σε μια καλύτερη θέση. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τελευταίο ας πούμε bonus tip είναι ότι πάρτε μια κάμερα, βγάλετε φωτογραφίες, βγάλετε βίντεο, δουλέψτε το φωτισμό σας, δουλέψτε τα κλικ σας, δουλέψτε το Photoshop σας. Μόνο έτσι μαθαίνεις, μόνο άμα πας στο set μαθαίνεις, σε όποια σχολή και να μπεις και σε ΙΕ και σε πανεπιστήμιο, όπου και να μπεις, δεν θα μάθεις τίποτα σε σχέση με αυτά που θα μάθεις άμα έχεις μια κάμερα στο χέρι και δοκιμάζεις και ξαναδοκιμάζεις και αποτυγχάνεις και ξαναδοκιμάζεις. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, νιώθω την ανάγκη να δείξω το set. Αυτό εδώ είναι ένα φωτιστικό και κάνει τέλειο φως. Είναι μια απλή λάμπα και ένα μαύρο μαντίλι για LED. Θα έρθει βίντεο στο κανάλι για αυτό το συγκεκριμένο φως και για το πώς μπορείτε να πετύχετε full κινηματογραφικό αποτέλεσμα με ένα τέτοιο φως που είναι IKEA και κάνει 15 ευρώ να φανταστώ. Κάτι τέτοιο. Αυτά.